τελικός του κυπέλλου της ΣΕΠΣ είναι ένα παιχνίδι γιορτή. Αύριο θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής για φέτος, σε αυτόν τον όμιλο. Εύχομαι να γίνει ένα καλό, ανοιχτό και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα ευχαριστήσει τον κόσμο, που θέλει να ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο, σε μια περίοδο που το ποδόσφαιρο περνάει μια κρίση. Εύχομαι καλύτερος να κερδίσει. Τέλος, πιστεύω να έχουμε την τύχη, γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη, να μας βοηθήσει αυτό το παιχνίδι και η τύχη και να είμαστε εμείς που θα πάρουμε το κύπελλο. Θεωρείς ότι έχεις κάποιο έτσι πλεονέκτημα ψυχολογικό, επειδή μέχρι τώρα σε δύο προηγούμενα παιχνίδια θα πήγε καλά η ομάδα απέναντι στον Αυτές οι δύο ομάδες είναι και οι δύο, όπως προανέφερα, πάρα πολύ καλές ομάδες. Αυτό το παιχνίδι του κυπέλλου είναι κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να είναι ένα ανοιχτό, ωραίο παιχνίδι και επαναλαμβάνω, καλύτερα σας κερδίσει. Επίσης ότι θα υπάρχει κόσμος για τις δύο ομάδες, το ότι είναι κάπως καλύτερο έτσι για το... Το ποδόσφαιρο είναι όσο περισσότερο κόσμο έχει, τόσο πιο όμορφο γίνεται, τόσο είναι καλύτερο και για τους ποδοσφαιριστές. Απλά ελπίζουμε να αποζημιωθεί αυτός ο κόσμος που θα έρθει. For us is another game more. Για μας είναι ένα παιχνίδι ακόμη. It's of course it's important because it's a final of the cup, but είναι σημαντικό γιατί είναι ένας τελικός κυπέλλου. I am happy with because it's a final of the cup. It's very important, but it's not the most important for us because we have in future a playoff. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι αύριο, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί έχουμε μέλλον. It's okay. It's important for the two teams because it's a history team. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Φοράζεις για την Νίκη Βόλιο, η οποία έχει μια ιστορία, είναι μια ομάδα με ιστορία. Φοράζεις the first year in this history. It's a new club. Για μας, σαν νέα ομάδα στην ιστορία μας, είναι ένας τελικός, πρώτος τελικός. And then I hope tomorrow will be a good game. Ελπίζω αύριο να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. To enjoy the supporters. Να ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι. And of course to enjoy the players. Και φυσικά να το ευχαριστηθούν και οι παίχτες. Θεωρεί ο coach ότι έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να κερδίσουν την νίκη, και φέτος δεν μπορούσαν. Η μόνη εβδομάδα που δεν κατάφεραν να κερδίσουν. No. It's not no thinking about the oh, it's not no. For us, it's another game more. It's a final, of course, but it's another game. No thinking about the. Όχι, δεν το σκέφτεται έτσι. Για μας είναι ένα παιχνίδι ακόμη. Είναι ένας τελικός, αλλά δεν το σκέφτεται έτσι όπως το λέτε. Ίσον θεωρεί ότι έχει ένα μικρό πλεονέκτημα από την άποψη ότι η προετοιμάδα των επόμενων είχε περισσότερες μέρες να προετοιμαστεί για το συγκεκριμένο μάτς. I think it's not now it's the conditional situation of the federation, but for us it's the same. I think Nicky has working in all the weeks. For us it's the same situation. No, I think it's not. Εντάξει, απλώς είπε ότι αυτό για το παιχνίδι αυτό ήταν έτσι όπως έγινε, ήταν ένα θέμα της Ομοσπονδίας, είπε. Α, no, of course. Της Ένωσης, θα λέγαμε. Players, απλώς δεν είναι πολύ αυτό το είναι σημαντικό, γιατί και η Νίκη Βόλο προετοιμάζεται όλο τον καιρό αυτό, κάνει προπονήσεις. Yeah, the players want to play tomorrow. Οι παίχτες θέλουν να παίξουν αύριο, δεν σκέφτονται σημάδια κούρασης. It's a final. Everybody είναι ένας τελικός που δεν σκέφτεσαι την κούραση, παίχτες σκέφτονται αυτό το παιχνίδι. Everybody want to play. Όλοι θέλουν να παίξουν. It's sure tomorrow everybody is ready. Don't have injuries, don't have problems. Αύριο είναι όλοι έτοιμοι, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν υπάρχει τίποτα.
Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι αύριο να γίνει ένας όμορφος τελικός με δύο πολύ καλές ομάδες. Εύχομαι να γίνει ένα καλό ποδόσφαιρο με υγεία πάνω απ' όλα, χωρίς τραυματισμούς, και να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι όπως βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Να κινήσουν όλα ομαλά και να γίνει ένας καλός τελικός σε ένα όμορφο γήπεδο, σε ένα καλό γήπεδο, με οπαδούς και από τις δύο ομάδες, να ευχαριστηθούν το ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε κι εμείς, και ο καλύτερος θα κερδίσει. Αν υπάρχει, συγγνώμη, αν υπάρχει το κίνητρο για σας να πάρετε και το κυπέλλο και να προχωρήσετε και στο θεσμό του κυπέλλου Ραστισνάου. Για μας, ναι, είναι ένα κίνητρο. Θέλουμε να κερδίσουμε, και πιστεύω ότι και ο coach και εμείς και η διοίκηση θέλει να προχωρήσουμε και παρακάτω. Φαντάζομαι ότι το γεγονός πως παίξατε με τον Αλγανά πολύ δύσκολο παιχνίδι δεν θα επηρεάσει αγωνιστικά την ομάδα σου. Όχι, δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι θα έχουμε το ρυθμό που χρειάζεται και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Γεια σας, καλημέρα πρώτα απ' όλα. Όπως έχουν πει όλοι, εύχομαι αύριο να είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Για μένα, εντάξει, δεν είναι ένα κανονικό παιχνίδι. Εννοείται ότι τη δίνουμε τη σημασία που πρέπει να έχει ένα τελικό. Αλλά από τη μεριά μου, εντάξει, το σκέφτομαι μπορεί και διαφορετικό. Για μένα είναι ένα παιχνίδι και δεν είναι πόλεμος. Αν και για την πόλη, για την κατάσταση, τη χρονιά και όλα έχει μεγάλη σημασία. Και εντάξει, ελπίζω να πάει να είναι όλα καλά. Όπως είπανε, χωρίς τραυματίες, χωρίς προβλήματα, χωρίς τίποτα. Και εντάξει, μετά είναι ποδόσφαιρο. Μέσα στο ποδόσφαιρο υπάρχει και ήττα, υπάρχει και νίκης, υπάρχει και ισοπαλίες. Δεν κερδίσει πάντα ο καλύτερος. Είναι 90 λεπτά που πρέπει να δώσουμε όλα. Δεν είναι ούτε μόνο δύναμη, ούτε μόνο τρέξιμο. Νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το μυαλό και ο τρόπος που θα το παίξουμε.